Τις προτάσεις των τοπικών οργανώσεων για τα μείζωνα θέματα που απασχολούν τις περιοχές του ζήτησε η Γραμματεία Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας από τις διοικούσες επιτροπές εκλογικών περιφερειών της χώρας. Οι προτάσεις αναμένεται να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της προετοιμασίας τουλάχιστον για την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο, όπου σε φυσιολογικές συνθήκες θα πραγματοποιούνταν η επίσημη έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Ιωαννίνων, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Θόδωρος Τζαρούχης, απέστειλε στη Γραμματεία Οργανωτικού του Κόμματος τα βασικά σημεία που αποτελούν στοχεύσεις για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, όπως η ολοκλήρωση των οδικών αξώνων της Ιόνιας και του Ε65, αλλά και η σύνδεση της Ηπείρου με το φυσικό αέριο. Στείλαμε τις προτάσεις. Από εκεί και πέρα και εμείς δεν ξέρουμε αν θα αναφερθεί για την περιοχή μας συγκεκριμένα σε κάποια έργα που έχουμε προτείνει ότι προέχουν, και όπως η ολοκλήρωση της Ιόνιας οδού μέχρι την Κακαβιά που έχουμε ζητήσει, είτε και κάποια άλλα σημαντικά έργα, φυσικό αέριο κλπ. Για την περιοχή μας. Αυτό θα το δούμε και εμείς, γιατί τις εξαγγελίες τις κάνει μόνο ο Πρωθυπουργός και κανένας άλλος. Σε δηλώσεις του, ο κ. Τζαρούχης αναφέρθηκε παράλληλα και στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα που καθορίζεται αφενός από την ένταση στα ελληνοτουρκικά και αφετέρου από τη διαχείριση της πανδημίας και τις προφανείς δυσμενείς επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Είναι αυτό που λέει ο λαός, έχουμε μπλέξει με κακό γείτονα. Ο κακός γείτονας δεν φεύγει, παρά μόνο εμείς πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας. Βλέπω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο και μετά που απέτυχε η προσπάθεια εισβολής μεταναστών στον Εύρο, ήδη έχει δίνει τις ενέργειες έτσι δημιουργίας εντυπώσεων και δύσκολων καταστάσεων και στα νησιά του Αιγαίου αλλά και κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο. Η χώρα μας παίρνει τα μέτρα, το ξέρω και σε από προσωπικό επίπεδο ότι είναι οι ένοπλες δυνάμεις είναι στο σημείο που πρέπει. Θα παλέψουμε ενωτικά, ενωμένοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι θέμα μόνο της Ελλάδος, είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρονται όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Στο θέμα της οικονομίας, το περιμέναμε λόγω της πανδημίας. Ήδη η ύφεση είναι στα όρια τα οποία και στα επίπεδα που η κυβέρνηση είχε προβλέψει. Υπολογίζαμε να είναι μέχρι 8 με 9% σε ετήσιο επίπεδο, στο τέλος του χρόνου. Κάπου εκεί θα κοιμανθεί. Αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος είναι 7,9. Είναι δύσκολη η κατάσταση, δεν μπορούμε να πανηγυρίσουμε, αλλά η κυβέρνηση τι έχει δεσμευτεί? Έχει δεσμευτεί ότι για όλες τις ομάδες που πλήττονται από την πανδημία θα υπάρξουν μέτρα στήριξης. Αυτά τα μέτρα και οι εξαγγελίες, οι θετικές, όσο δίνει η δυνατότητα το δημοσιονομικό κοινό να εξαγγελθούν από την έκθεση της Θεσσαλονίκης, από την ομιλία του Πρωθυπουργού, θα τις εξαγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε επίπεδο ελάφρυνσης φόρων, μείωσης φόρων και στήριξη των ευάλωτων ομάδων. Θέλω να επισημάνω ότι δεν κάνουμε πίσω από το πρόγραμμά μας. Δεν θα υποστήλουμε και ούτε θα ζητήσουμε δικαιολογίες να πούμε ότι λόγω της πανδημίας δεν μπορέσαμε να τα υλοποιήσουμε την πρώτη τετραετία, άρα θέλουμε να μας εμπιστευτείτε. Εμείς το πρόγραμμα που υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό το τηρούμε κατά γράμμα, πέρα από τις δυσκολίες που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας. Στο θέμα της οικονομίας δεν περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα να συμφωνήσει μαζί μας, διότι η Περιττή έχει άλλο ιδεολογικό υπόβαθρο και άλλη ιδεολογία ο κύριος Τσίπρας για την οικονομία. Εμείς είμαστε οπαδοί της ελεύθερης οικονομίας. Αυτό δεν το δεχόμαστε. Δεν είναι, πιστεύουν σε άλλα οικονομικά μοντέλα η του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στα εθνικά θέματα, αν οφείλουν όλες οι πολιτικές δράμεις να είναι συστρατευμένες στο πλευρό της κυβέρνησης. Θεωρώ ότι καμία κυβέρνηση δεν προσπαθεί να κάνει κακό στη χώρα. Υπάρχουν κακές πολιτικές, δεν υπάρχουν κακές προθέσεις. Όσον αφορά λοιπόν το πρώτο, θεωρώ ότι έχουν δοθεί οι απαραίτητες εξηγήσεις και οι ενημερώσεις και στους αρχηγούς των κομμάτων, αλλά και στους επιτελείς, τους υπευθύνους εξωτερικής πολιτικής από τον αρμόδιο υπουργό. Στα θέματα οικονομίας τα πράγματα είναι συγκεκριμένα.